ακριβώς. Δεν υπάρχει ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είπε στο άλλο το παιδί, off camera, ότι θα σε θάψω, κάτι τέτοιο. Στον άλλο από αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο τραυματισμένο. Τι λες, Στέφανε, θα σε πει εσένα να σε θάψω άλλο. Δεν κατάλαβα. Εδώ, εγώ νόμιζα ότι χειροδίκησε την κοπέλα. Έτσι, άφησε κάποιο παίχτη υπονοούμενο. Πε είναι για να το βλέπει εσύ. Έκανε μια χειρονομία, λέει, και την έφυγε από το λαιμό. Την κοπέλα. Ναι, συγγνώμη, αλλά όταν τον έξω, πότε είναι η αποχώρηση. Τη μέρα θα αποχωρήσει. Παρασκευή. Την επόμενη. Έλα, έξω. Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, μια. Κάποιος που μιλάει έτσι. Όταν η ίδια γυναίκα δεν παραπονέθηκε, δεν το εξέλαβε. Τι σημαίνει αυτό. Και βγαίνει ο τρίτο άτομο να πει ότι το έκανε. Ναι, με την κοπέλα όμως κάτι παίζει ερωτικό, μου λέγει η Λένια πριν. Ναι, η κοπέλα δεν έχει αξιοπρέπεια. Αν την ενοχλούσε κάτι, θα έβγαινε η ίδια να το πει. Πόσο μάλλον δημοσίως. Συγγνώμη. Άσε που μπορεί να την έπιασε και λίγο παιχνιδιάρικα. Του τύπου ξέρει. Παιδιά, μην ακούω από γυναίκες παιχνιδιάρικα και με πιάνει και έτσι και αυτά. Μην ακούω τέτοια το 2019. Είμαστε κάθε ψυχηρωτική. Είστε ή παραπληροφόρηση. Αλλά δεν έγινε χειροδικία. Μην τρελαθούμε. Καλά, παιδιά, ο χρόνος θα δείξει. Να σου δώσω ένα spoiler. Spoiler! Πες το! Spoiler! Ας τα χειροκροτήματα και πες το. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα δούμε ένα γκαλά που θα στεναχωρηθεί πολύ ο κόσμος. Σόπα καλέ, τι spoiler να μιλάσαι. Πες τα ονόματα. Πες τα ονόματα. Πες τα ονόματα. Ένα ζευγάρι θα κλάψει. Ποιο ζευγάρι. Δεν χρειάζεται. Ζευγάρι γάντια. Ποιο ζευγάρι. Ξέρω. Λοιπόν, Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού σε βρίσκουμε. Πού σε βρίσκουμε. Με βρίσκετε κυρίως σπίτι μου μετά για το βράδυ όμως, γιατί από το πρωί. Από τις 9 μέχρι τις 12, ξέρετε, καθημερινά είμαστε στη Φωλιά. Φωλιά τον Κούκου και Gossip TV, Φωτοστέφανο, το καλύτερο blog που τα λέει όλα και τα δείχνει όλα. Το ζευγαράκι, πού το βρίσκουμε? Σπίτι. Το βρίσκεται. Καταρχάς, στο Μεκ Παιανίας πρέπει να πας. Ευχαριστώ για την assist. Ναι. Θα περπατήσω για τον Νίκο, τον Αποστολόπουλο. Με πολύ κεντρικά. Στο λαράκι, έλα, δώστε. Έχουμε κατορίσει όλα.